Ξέρετε ότι η σχέση μας με τους κριτικούς εδώ μέσα στην εκπομπή και αναφέρομαι γενικότερα με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία και εκτός Κρήτης σε όλη την Ελλάδα είναι ξεχωριστή. Εξεκινήσει τα τρία τελευταία χρόνια και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση φιλοξενούμε πολιτιστικούς συλλόγους. Φέτος λοιπόν έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δούμε ποιους δεν έχουμε φιλοξενήσει μέχρι και σήμερα. Με ποιους δεν τα έχουμε πει. Με ποιους δεν έχουμε ανταλλάξει ιδέες, μηνύματα και μαντινάδες. Ένας από αυτούς τους συλλόγους είναι η Ένωση Κριτών Κορυδαλού, Νίκαιας και Ρέντι. Σωστά. Σωστά. Οπότε βγαίνουν για πρώτη φορά στην εκπομπή, συγκεκριμένα ο πρόεδρος, θα βγει από τον χώρο του συλλόγου, της Ένωσης για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είναι ο κύριος Γιώργος Ταμινογιαννάκης, πρόεδρος Ένωσης Κριτών εκεί της περιοχής, με τον οποίο πάμε να συνδεθούμε και να κλείσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Τώρα καλή σε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Δεν τα έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, αναφορικά με τις δραστηριότητές σας, πόσα μέλη είστε? Βεβαίως. Να σας πω καταρχήν ότι είμαστε μέσα στους 8 με 10 πιο ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδος. Μάλιστα. Έχουμε ιδρυθεί το 1929. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, 94 χρονών σύλλογος. Ναι. Έχουμε την ευλογία να έχουμε ένα ιδιόκτητο κτίριο που το φτιάξανε οι Κρήτες 50 χρόνια πίσω, το οποίο είναι γύρω στα 550 τετραγωνικά. Ναι. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 1000 μέλη, εγγεγραμμένα τακτικά μέλη, και κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, όπως πιστεύω όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδος των Κριτών. Για πείτε μας δραστηριότητες, δηλαδή. Δραστηριότητες. Να ξεκινήσουμε το κυριότερο που κάνουμε όλοι. Κριτικούς χορούς. Μικρούς, μεγάλους, παραδοσιακούς χορούς. Ναι. Μετά κάνουμε μαθήματα μουσικών οργάνων. Λαούτο, μαντολίνο, λύρα. Κάνουμε μαθήματα αυτοπροστασίας. Έχουμε ομάδα θεατρικής ομάδος. Και κάνουμε και πολλά άλλα. Όχι συγκεκριμένα, διάφορα παρεάκια, κάτι πεζοπορίες, καντάδες, γενικά κάτι που μας δείχνει στον κόσμο του Κορυδαλού, της Νίκαιας και του Ρέντι. Γιατί αυτές τις τρεις πόλεις εκπροσωπούμε σαν εντοπιότητα, σαν σύλλογος. Πρόεδρε, υπάρχει ενδιαφέρον έτσι από την περιοχή, από κατοίκους δηλαδή που δεν έχουν κριτική καταγωγή, να έρθουν να συμμετέχουν στα γλέντια σας, να μάθουν για την κριτική παράδοση? Μου δώσατε μια καλή πάσα να σας πω λοιπόν ότι τα παιδιά που έρχονται για κριτικούς φέτος, λόγω και μετά την πανδημία αυτή της διετίας, είναι γύρω στα 160 άτομα. Μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω αυτοί που δεν είναι από Κρήτη. Δηλαδή αγαπάνε Κρήτη, αγαπάνε χορούς κριτικούς και έρχονται άνθρωποι που δεν είναι από Κρήτη και όμως έρχονται και εντάσσονται και μπαίνουν στην κουλτούρα των κριτικών. Και είμαστε διπλά χαρούμενοι όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας. Μάλιστα, εμείς πραγματικά θα χαρούμε πάρα πολύ να μας στείλετε και υλικό το επόμενο διάστημα, να δημιουργήσουμε έτσι μια ξεχωριστή σχέση. Θέλω λίγο απευθυνόμενος εδώ στους κριτικούς αυτή τη στιγμή, μέσα από το μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο σε όλη την Ελλάδα, την Κρήτη TV. Τι έχετε να τους πείτε, ένα μήνυμα? Θα απαντήσω με μια μαντινάδα που λέει «Της Κρήτης η παράδοση, μια μαρμαρένια κρίνει και χρέος κάθε κριτικού, νερό από κιά να πίνει». Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα. Ακριβώς. Έχουμε χρέος, υποχρέος να... Να μην ξεχνάμε την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα της Κρήτης. Σωστά, κύριε Γιώργο. Εμείς που μένουμε και, εμείς που μένουμε και Αθήνα, έχουμε έντονη την έλλειψη της πατρίδας μας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας, και καταλαβαίνετε ότι είμαστε πιο ενεργοί από τους κριτικούς που είναι στην Κρήτη. Γιατί είναι η έλλειψη αυτό που το δημιουργεί. Και να κανονίσουμε και να μας παίξετε και κάτι. Εδώ τώρα, κατά σύμπτωση σήμερα, έχουμε κάτω, έχουμε... γιατί είναι σε 4 διαζώματα το κτίριό μας. Ναι. Κάτω γίνονται παραδοσιακοί χοροί. Εδώ στο χώρο που βρίσκομαι, αν θέλετε, είναι, απλά τους είπα να σταματήσουν, γίνονται τα μαθήματα μουσικών οργάνων τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε. Ωραία, να μας παίξουν μια κοντιλιά, ένα λεπτό, ό,τι θέλετε εσείς. Μια κοντιλιά να παίξουν, ό,τι μπορούν. Πάμε. Έλα, δάσκαλε.
Εξαιρετική, εξαιρετική. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, χαιρετισμούς με το καλό, να τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο δηλαδή. Υπάρχει μια λοιπόν έτσι πολύ δραστήρια κοινότητα εκεί στην περιοχή, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια και στο Ρέντι, όπου εδώ είμαστε προκειμένου να αναδείξουμε τις δράσεις.